Εφάντας το σενάριο αστυνομικής ταινίας, θυμίζει η υπόθεση διάρρηξης με πρωταγωνιστές τρεις ανήλικους που εξιχνιάστηκε τα προηγούμενα 24 ώρα από το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Δύο Έλληνες και ένας αλλοδαπός 16 ετών κατάφεραν να μπουν σε διαμέρισμα του οποίου τους ιδιοκτήτες γνώριζαν, απέσπασαν το φορητό χρηματοκιβώτιο και αφού αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 1.500 ευρώ που περιείχε, το επέστρεψαν στη θέση του. Τραγική! Τι άλλο να πω? Δεν είναι κάβος. Ποιος δεν θα αναρωτιέται ανήλικα παιδιά να καταλήγουν σε τέτοιες ενέργειες? Σοβαρά. Το σχέδιο των ανηλίκων ήταν όπως φαίνεται καλά οργανωμένο. Είχαν προβλέψει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο θα άνοιγαν το χρηματοκιβώτιο χωρίς να γνωρίζουν το μυστικό κωδικό. Ακολούθησαν τις οδηγίες ενός βίντεο επεξήγησης του YouTube και η πόρτα του χρηματοκιβωτίου άνοιξε. Μόνο σε ταινίες γίνονται και ας είναι καλά και το ίντερνετ που τους βοηθάει και βλέπουν πως ανοίγουν τα χρηματοκιβώτια και αυτά. Δηλαδή εντάξει. Είναι τα κακά του ίντερνετ όμως αυτά, έτσι. Τι να πω. Στο διαμέρισμα οι τρεις ανήλικοι δράστες δεν μπήκαν μόνοι τους. Τους ακολούθησε το σκυλί του ενός που για κακή τους τύχη άφησε ίχνη ικανά να τους προδώσουν. Όταν οι ιδιοκτήτες επέστρεψαν στο σπίτι τους, αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί και κατήγγειλαν την κλοπή στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Η πράξη των τριών 16χρονων δεν άργησε να αποκαλυφθεί. Λίγες ώρες μετά την καταγγελία του παθόντα, συνελήφθησαν από άνδρες του αστυνομικού τμήματος Κισάμου, ομολόγησαν και παραπέμφθηκαν στην εισαγγελέα ανηλίκων. Μας ανησυχεί, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε τα σπίτια μας καθόλου. Την ίδια ώρα, κάτοικοι του Καστελίου έχουν μείνει άναυδοι και αποδίδουν την παραβατική συμπεριφορά των ανηλίκων στη διαπαιδαγώγηση, στην κατάχρηση του διαδικτύου αλλά και στον εγκλεισμό λόγω καραντίνας. Παίζουν πολλά ρόλο. Παίζει η οικογένεια, παίζει πώς έχουν μεγαλώσει. Για να το κάνουν πάντως δεν είναι και καλά παιδιά. Κακή διαχείριση τεχνολογίας. Ίντερνετ, παλιά είχαμε τα παιχνίδια, τώρα έχουμε ίντερνετ, κινητό και τίποτα άλλο. Και μένουν και μέσα στο σπίτι και κάνουν τα, βλέπουν κάτι παιχνίδια που τα παίζουν στα PlayStation και κάνουν τα ανάλογα. Για την υπόθεση των τριών ανηλίκων ορίστηκε δικάσιμος. Το βέβαιο όμως είναι ότι θα καταγραφεί στα τοπικά αστυνομικά χρονικά για τις σκηνοθετικές λεπτομέρειές της.